δεν θα είναι τμήμα του ελληνισμού. Αντιλαμβάνεστε τι πάνε να πράξουν. Να εξαφανίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και εν τέλει τα εδάφη της Μακεδονίας μας. Αντιλαμβάνεστε σε τι επιχειρούν να μας καταστήσουν συνένοχους. Και σας ρωτώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, θα το επιτρέψουμε? Όχι! Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992 αποφάσισε ξεκάθαρα και ρητά. Καμία ονομασία που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγο. Από αυτή την απόφαση δεν υποχωρούμε. Κι αν επιχειρούν λύση, ένας είναι ο δρόμος. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Να μιλήσει ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δήθεν το 2008 η τότε κυβέρνηση έδωσε το όνομα της Μακεδονίας μας. Απίθμενο ψέμα. Η τότε κυβέρνηση κατά την συνεδρίαση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι στις 3 Απριλίου 2008 δήλωσε ότι αν έρθει ως θέμα η εισδοχή του κράτους των Σκοπίων θα προβάλλει βέτο. Και το θέμα δεν ήρθε ποτέ εξαιτίας της απειλής της προβολής του βέτο. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δήθεν το προσωρινό όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με το οποίο εισήλθε η χώρα αυτή στον ΟΗΕ, συνιστά δέσμευση της χώρας για αναγνώριση του ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία των Σκοπίων. Απίθμενο ψέμα! Επίσης, διότι η Ελλάδα αρνήθηκε, το όνομα Μακεδονία να συμπεριλαμβάνεται στην ονομασία των Σκοπίων. Και γι' αυτό τέθηκε το προσωρινό μέχρι να ευρεθεί το οριστικό. Όλο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κακόπουστο αστείο, ένα ανέκδοτο, ένα κακό όνειρο. Σήμερα όμως με τρόμο διαπιστώνουμε ότι τίνει να γίνει εφιάλτης που εξυπηρετεί συμφέροντα ισχυρών διεθνών δυνάμενων. Και τους ενοχλούμε. Τους ενοχλούμε πολύ. Μας αποκάλεσαν τελευταία μαύρο μέτωπο μέσα από την τυφλότητα του εθνομηδενισμού, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να δουν το ολόλευκο της πατριωτικής ψυχής μας. Γίνανε ενοχλητικοί, γιατί δεν περίμεναν την αυτόματη αντίδραση του λαού. Δεν περίμεναν την αντίδρασή σας. Ευνηδιάστηκαν, γιατί δεν υπήρξε καμία μαζική αντίδραση όλα αυτά τα χρόνια που γίναμε οικονομικό πειραματόζω. Χαρακτηρισμός που τέθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2016 στην ομόφωνη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ευνηδιάστηκαν γιατί όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κατοχής δεν υπήρχε καμία μαζική αντίδραση προς τους κατακτητές. Δεν υπολόγισαν όμως το υπέροχο, το παντοδύναμο, το καθάριο πνεύμα που κατοικεί στην ψυχή του Έλληνα πατριώτη. Η θελημένα κοντή η μνήμη τους. Ξέχασαν την αντίδραση κατά της Χούντας. Ξέχασαν την παλαϊκή αντίσταση κατά του ναζισμού. Λησμόνησαν το όχι του 40. Λησμόνησαν τα οχυρά της Μακεδονίας που δεν παραδόθηκαν ποτέ. Λησμόνησαν τα χρόνια της φιλικής εταιρείας. Λησμόνησαν το Θούριο του Ρήγα. Λησμόνησαν τον κλήρο, τους πατέρες μας, που ήταν πάντα μπροστάρις, πρωτοστάτησε στους αγώνες του έθνους και είχε μαρτυρήσει με το αίμα την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Λησμόνησαν ότι μπροστά στους πατέρες μας και παππούδες, λαοί και ηγέτες υποκλήθηκαν για το μεγαλείο της γενναιότητάς τους και αναφώνησαν. Οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες! Και σας ρωτώ, τι θέλουν να μοιραστούμε σήμερα, την κάθε ρανίδα από το αίμα των προγόνων μας, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας? Ο συγκλονιστικός Μίκης Θοδωράκης, ο Μίκης όλου του ελληνισμού, έδωσε την απάντηση στο Σύνταγμα. Παραμένουμε πιστοί στις ιερές σκιές των προγόνων μας, που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το έθνος και την πατρίδα. Μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Ελληνίδες Έλληνες, θυμηθείτε όλοι τα λόγια του μακαριστού Χριστόδουλου. Την Ελλάδα θα τη σώσει η Μακεδονία! Και η Μακεδονία θα τη σώσει ο ελληνικός λαός!
Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και για τα δύο παιδιά της Ελλάδας μας, που το παρανοϊκό κράτος της Τουρκίας κρατάει παράνομα φυλακισμένα εδώ και 99 ημέρες. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για τα ιερά και τα όσια μας, απέναντι στον όποιο εχθρό, φανερό ή αφανέρωτο. Είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε «Μην τολμήσετε!». Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Μην τολμήσετε! Ό,τι ελευθερώθηκε με αίμα, δεν παραχωρείτε με μελάνη! Έτσι. Και κλείνοντας, με μια φωνή, με μια ψυχή και με εθνική υπερηφάνεια. Σε γνωρίζω από την πόση του σπαθιού την οπερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Yeah.